Ελάτε να ανοίξουμε και τις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπέριζω για αρχή τη γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ξαφνικά μια συνέντευξη έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης και είδαμε μια πολιτική τρικυμία. Ας μην ξεκινήσουμε από αυτό που λέω εγώ, πρωθυπουργό Φούφουτο. Ας ξεκινήσουμε από την καταγγελία του. Είδα ότι τη σηκώσατε σήμερα και ως κόμμα. Ότι δύο μέρες πριν σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, ζήτησε, αποπειράθηκε να ζητήσει τη σύμπραξή του ο κύριος Μητσοτάκης για να αλλάξουν τον κύριο Μενουδάκο από την Επιτροπή για τα Προσωπικά Δεδομένα. Αυτό προφανώς δείχνει κάτι για το οποίο δεν έχουμε καμιά αμφιβολία, το πόσο αδίστακτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανέστατα και γνώριζε, όλα ήταν υπό τον πλήρη έλεγχό του και προφανώς υπήρχαν και συγκεκριμένες μεθοδεύσεις τις οποίες έκανε έτσι ώστε και να υπάρχει συγκάλυψη και βέβαια να γίνουν οι παρακολουθήσεις με τον τρόπο που αυτός νόμιζε. Οπότε όλα όσα λέει τόσο καιρό, ότι δήθεν δεν ήξερε, ότι όλα συμβαίνανε κάτω από τη μύτη του, αλλά αυτός δεν έχει καμία ευθύνη. Ναι. Ότι όλα θα τα αποκαλύψει η δικαιοσύνη. Όλα αυτά δεν είναι παραστάχτη στα μάτια. Ο ίδιος και γνώριζε και ήξερε και όλα ήταν υπό τον έλεγχό του και υπό την καθοδήγησή του. Γιατί όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και δυστυχώς έχουμε δικαιωθεί, είναι ότι αυτός είναι ο εγκέφαλος όλων αυτών των παρακρατικών μεθοδεύσεων. Βέβαια, για να έχουμε πλήρη την εικόνα, και αυτό δεν το λέω για όσα μας είπατε εσείς τώρα, για όσα κατήγγειλε ο κ. Ανδρουλάκης χτες, τα ρεπορτάζ εκείνης της εποχής έλεγαν ότι ο κύριος Μητσοτάκης προέκρινε την κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, πρώην προβεβλημένος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης της το είχε αφήσει ανοιχτό. Στο τέλος η ίδια θεώρησε ότι την είχε αδειάσει ο πρόεδρος του κόμματος. Θέλω να πω, είχε μπει στην κουβέντα. Δεν είπε μόνο μίλα με τον Βελόπουλο, άσε με ένα ήσυχο. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το ποιο τι βρισκόταν στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σωστό. Γιατί γνώριζε τις παρακολουθήσεις, οπότε ήθελε να υπάρχει και ένα πλαίσιο συγκάλυψης, έτσι ώστε να γίνουν όλα αυτά όπως τα ήθελε εκείνος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχω δει να έχει υπάρξει κάποια απάντηση. Για ποιο λόγο ήθελε να κάνει αυτές τις αλλαγές, γιατί είναι σοβαρότατες οι καταγγελίες αυτές. Τώρα, το άλλο σκέλος της συνέντευξης αφορά στο ότι ο ίδιος για να κάτσει στο τραπέζι με οποιονδήποτε να συζητήσει τη συγκρότηση κυβέρνησης θα αξιώσει είτε αυτός που θα είναι απέναντί του θα είναι ο κύριος Τσίπρας είτε ο κύριος Μητσοτάκης να μην είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος ο πρωθυπουργός. Και εσείς λέτε όχι από ό,τι κατάλαβα σήμερα. Σωστά καταλάβατε. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε μια προεκλογική περίοδο ένας αρχηγός κόμματος μπορεί να πει πολλά πράγματα. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει πρώτο και ο Ανδουλάκης για αυτά που λέει να πείσει το κόμμα του και τις ψηφοφόρους του. Καταλαβαίνω ότι ακόμα και σε αυτό το σκέλος υπάρχει δυσκολία, αν δούμε και τις αντιδράσεις του κυρίου Λοβέρδου. Το δεύτερο όμως και πιο σημαντικό είναι να πει στην ίδια την κοινωνία. Γιατί αυτό που λέει η κοινή λογική είναι ότι το πρώτο κόμμα είναι αυτό που έχει τον πρώτο λόγο για το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός σε όλες τις περιπτώσεις που γνωρίζουμε ευρωπαϊκών κυβερνήσεων συνεργασίας είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Άρα δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να είναι για παράδειγμα πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας ή να είναι αντίστοιχα πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό σημαίνει σεβασμός στη λαϊκή βούληση, αυτό σημαίνει, αυτό δείχνει η ευρωπαϊκή εμπειρία. Άρα το πλέον αυτονόητο είναι ότι η πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανοίξει το δρόμο για την προοδευτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, αν είχαμε τώρα εδώ ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θα σας έλεγε ότι από τη στιγμή που το έχουν επαναλάβει αρκετές φορές το συγκεκριμένο πράγμα, εάν ο λαός τους δώσει όχι 10,5% ή 9,5% αλλά 14%, επίσης είναι σαν να τους έχει πει ότι εγκρίνει αυτό το οποίο τέλος πάντων λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα βάλει στο τραπέζι. Αυτό το επιχείρημα δεν στέκει στην κοινή λογική. Και δεν ξέρω αν το πιστεύουν ακόμα και οι ίδιοι αυτό. Εάν απλώς είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να θεωρούν ότι αυτό μπορεί ποτέ να γίνει.
Εννοείται ότι το πρώτο κόμμα είναι αυτό το οποίο είναι αυτονόητο. Μάλλον ότι το πρώτο κόμμα είναι αυτό το οποίο θα ορίσει και τον Πρωθυπουργό και θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Εσείς όμως, το ότι επανέρχεται σε αυτή την ιστορία ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλιστα τώρα για να τελειώσει, από ό,τι καταλαβαίνω και με διάφορα τεχνοκρατικά σενάρια, το καινούργιο που είπε ήταν ότι θα είναι πολιτικό αυτό το πρόσωπο, τέλος πάντων. Εντάξει, έδωσε και αυτή τη διευκρίνηση. Ναι. Πώς το διαβάζετε πολιτικά? Δεν σας ζητώ να του κάνετε ψηφογράφημα. Θέλει, ας πούμε, να στείλει ένα μήνυμα στους ψηφοφόρους ότι θα είναι μέσα, θα είναι παρόν. Ένα πρόβλημα ενδεχομένως φυσιογνωμίας. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή τα διλήμματα είναι συγκεκριμένα. Mm-hmm. Και αφορούν όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Θέλουμε προστασία της πρώτης κατοικίας. Θέλουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, στο οποίο θα υπάρξει ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων και να μην βλέπουμε τις εικόνες που κι εσείς αναδεικνύετε μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές σας. Θέλουμε με ασφάλεια να μπορούν να γίνονται οι μεταφορές. Είδαμε τη τραγωδία στα Τέπη. Yeah. Θέλουμε επένδυση στις δημόσιες υποδομές. Θέλουμε μια ανάπτυξη δίκαιη και με κοινωνικό πρόσημο. Άρα αυτά θα μπορεί να τα κάνει μια προοδευτική κυβέρνηση. Αλλιώς θα έχουμε συνέχιση της ίδιας πολιτικής, μιας πολιτικής που παραβιάζει βάναυσα το κράτος του δικαίου και τη δημοκρατία, μια πολιτική η οποία βάζει τα κέρδη των λίγων πάνω από τα συμφέροντα των πολιτών, των πολλών, μια πολιτική η οποία ενισχύει συγκεκριμένα συμφέροντα και συγκεκριμένους επιχειρηματίες, μια πολιτική η οποία βάζει στο σφυρί δημόσια αγαθά όπως είναι το νερό. Θέλουμε τη συνέχιση αυτής της πολιτικής, οι προοδευτικές δυνάμεις θέλουν τη συνέχιση αυτής της πολιτικής. Εάν όχι, η δική μας πρόσκληση είναι συγκεκριμένη. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπάρξει προγραμματική σύγκληση και προγραμματική συμφωνία στη βάση συγκεκριμένων αξώνων που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, με την στήριξη των δημόσιων αγαθών, με τη στήριξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Άρα σε αυτά θα πρέπει κατά κύριο λόγο, θεωρώ, να απαντήσουν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις. Εμείς από την πλευρά μας το έχουμε κάνει. Εάν τα πράγματα έρθουν έτσι, είτε γιατί θα είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης, δεν το λέω για να το κουβεντιάσουμε, γιατί ξέρω ότι δεν θα μπείτε καν στην κουβέντα. Είτε επειδή δεν θα βγαίνουν τα νούμερα, δεν ξέρω, της απλής αναλογικής, και πάμε σε δεύτερες εκλογές. Με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα εξουσίας και οι δεύτερες εκλογές θα γίνουν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Η γνώμη σας είναι ότι θα πρέπει να πάτε με το ίδιο αφήγημα όπως έγινε της μόδας να λέμε, ή διεκδικώντας την αυτοδυναμία επειδή αυτονοήτως είστε κόμμα εξουσίας? Ακούσαμε καταρχάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις του, ότι εάν δεν βγάζει αυτοδυναμία θα πηγαίνει σε συνεχόμενες εκλογές. Ναι, το έχει πει αυτό. Ναι. Αυτό σημαίνει μια διαδικασία η οποία δεν ισοδυναμεί με σταθερότητα, αλλά ισοδυναμεί με αστάθεια. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι επιδιώκει αυτή την αστάθεια μέχρι να του βγουν τα νούμερα της αυτοδυναμίας. Mm-hmm. Σε αντίθεση με αυτό, εμείς λέμε ότι ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ισοδυναμεί με σταθερότητα και ασφάλεια για τους πολίτες και ισοδυναμεί την επόμενη μέρα με προοδευτική κυβέρνηση. Εμείς δεν θέλουμε περιπέτειες, θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε προγραμματικές συγκλήσεις και θεωρούμε ότι μέσα από αυτές τις προγραμματικές συγκλήσεις μπορεί να βελτιωθεί ριζικά η καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα, είδα σήμερα την σκληρή αντίδρασή σας σε σχέση με την έκθεση του State Department. Είδα όμως και την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που επικαλούμενη επίσης σκληρές εκφράσεις από αντίστοιχες εκθέσεις του 18 κλπ. Όταν κυβερνούσατε εσείς δηλαδή, προσπαθεί να παρουσιάσει ότι πάνω κάτω κάπως έτσι μιλάει το State Department για την Ελλάδα όταν βγάζει τις εκθέσεις. Τι απαντάτε? Καταρχάς, οι διατυπώσεις ούτε για τότε είναι απαλλακτικές. Καταρχάς, έλεγα να διαβάσουμε καλύτερα τις εκθέσεις του State Department. Ναι. Και αν έχουμε διαβάσει και τις εκθέσεις του 18 και του 17 και του 19 και του 20 και του 21 και του 22, θα δούμε ότι προφανέστατα η φετινή έκθεση του State Department είναι μια έκθεση κόλαφος για τη χώρα μας και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και δυστυχώς μιλάμε για μια ακόμα μαύρη σελίδα μετά τη σύσταση της Επιτροπής Πέγκα του Ευρωκοινοβουλίου για τις υποκλοπές, ναι, μετά τις εκθέσεις διεθνών δημοσιογραφικών ενώσεων που έλεγαν, που θυμάστε πώς τις συγκουφάντησαν τα κυβερνητικά στελέχη το προηγούμενο διάστημα, είναι άλλο ένα επεισόδιο σε αυτή την έκθεση της χώρας μας διεθνώς, με πολύ μελανά χρώματα. Και δυστυχώς αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής η οποία μεθοδικά παραβιάζει τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Σκάνδαλο τέτοιο σαν αυτό των υποκλοπών δεν έχουμε ξαναδεί. Να ερευνάται η χώρα μας και να υπάρχουν άκτα στο New York Times
για τόσες παρακολουθήσεις πολιτών στη χώρα μας ούτε ξανά είχαμε ποτέ και ούτε θα ξαναέχουμε, εφόσον δεν είναι κυβέρνηση και πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε στην έκθεση του State Department είναι κυβερνητική πολιτική. Η αστυνομική βία, ο αυταρχισμός, η λίστα πέτσα και η αδιαφάνεια στην χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όλα αυτά είναι κυβερνητική πολιτική Μητσοτάκη, την οποία την έχει υπερασπιστεί και ο ίδιος πάρα πολλές φορές, όπως και όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Θα έλεγα λοιπόν ότι όλο το προηγούμενο διάστημα κατηγορούσαν ότι τις δημοσιογραφικές ενώσεις, κατηγορούσαν τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους κατηγορούσαν όλους και το διεθνή τύπο ακόμα ότι υπάρχει ένας δάκτυλος του ΣΥΡΙΖΑ πίσω από όλες αυτές τις καταγγελίες. Θα έλεγα τώρα τι έχουν να πούνε επί της ουσίας για την έκθεση. Όχι κάνοντας δήθεν αναφορές σε προηγούμενα έτη και σε προηγούμενες εκθέσεις. Σήμερα τι έχουν να πούνε γι' αυτό? Είναι περήφανοι ως κυβέρνηση που το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών περιγράφει με τέτοιους χαρακτηρισμούς στη χώρα μας? Είναι περήφανοι που ακόμα και σήμερα δηλώνουν άγνοια για το πώς συμβαίνει αυτό το σκάνδαλο παρακολουθήσεων? Είναι περήφανοι που παρακολουθούνταν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων σε μια δημοκρατική χώρα ευρωπαϊκή? Τα έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτά? Κυρία Σβίγκου, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.